Καταθέσαμε τα αιτήματά μας στον Περιφερειακό Διευθυντή. Άκουσε τους προβληματισμούς των γονιών. Θα μεταφέρει τις καταγγελίες μας και θα ζητήσει, όπως μας μετέφερε, την μη εφαρμογή της ελάχιστης βάσης. Ταυτόχρονα μεταφέραμε και τις αγωνίες των γονιών μπροστά και στο νέο εκπαιδευτικό, αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, που έρχεται να βάλει περισσότερους φραγμούς, περισσότερα εμπόδια, να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, να προωθήσει την αυτόνομη σχολική μονάδα, να σπρώξει τους γονείς, να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, βρίσκοντας χορηγούς, βρίσκοντας άλλους τρόπους χρηματοδότησης των σχολείων, αλλά ταυτόχρονα να εφαρμόσει και μια σειρά από άλλα ζητήματα μέσα στο κατά καλό καιρό, με κλειστά σχολεία, χωρίς πραγματικά να ακούει τις φωνές των γονιών και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, η Ομοσπονδία Γονέων θέλει να κάνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους γονείς, προς όλους τους συλλόγους, προς όλες τις ενώσεις, την Τετάρτη, 7 η ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου, να διαδηλώσουμε και να πούμε ότι εδώ και τώρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω αυτό το νέο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο.